μια προσφορά της Q Telecom. Λίγο καθυστερημένα λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων, το έκοψε την πίτα του το τμήμα του βόλεϊ του Εθνικού Αλεξανδρούπολης που αγωνίζεται στην Α1 των ανδρών. Στόχος της ομάδας, όπως τόνισε στη Δέλτα τηλεόραση ο προπονητής του Εθνικού Γιάννης Ανδρεάδης, είναι να μπει η ομάδα του Εύρου στην πρώτη οχτάδα και να αγωνιστεί στα play-off. Ακόμη στην εκδήλωση βραβεύτηκαν και οι χορηγοί της ομάδας, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και τα Χρυσορυχεία Θράκης. Με λίγη καθυστέρηση λόγω των πολλών αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς η ομάδα αγωνιζόταν Τετάρτη και Σάββατο, έκοψε την πίτα του το τμήμα βόλεϊ του Εθνικού Αλεξανδρούπολης σε γνωστή οικογενειακή ταβέρνα της Αλεξανδρούπολης, ενώ βραβεύτηκαν και οι χορηγοί της ομάδας, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και τα Χρυσορυχεία Θράκης. Θα ευχηθούμε καλή συνέχεια. Αν υπάρχει κάποια απογοήτευση λόγω των τελευταίων εμφανίσεων της ομάδας, θα προσπαθήσουμε σήμερα να σκορπίσουμε λίγο αυτή την εντύπωση, την διαλύσουμε, να φέρουμε λίγο τους παίκτες πιο κοντά, με τη διοίκηση πιο κοντά και πιστεύουμε στα τελευταία αυτά παιχνίδια να φέρουμε αίσιο τέλος. Λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων δεν είχαμε άλλη ημερομηνία, οπότε κάνουμε αυτή την εκδήλωση εντελώς οικογενειακά. Με τους αθλητές και τη διοίκηση. Βρισκόμαστε προς το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουμε μπροστά μας 4 πολύ σπουδαία παιχνίδια για την τελική κατάταξη της ομάδας μας. Και βέβαια αυτή η εκδήλωση σημερινή έχει και σαν δεύτερο στόχο λίγο την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών εν ώψη των δύσκολων αγώνων που ακολουθούν. Καλή χρονιά σε όλους και για τον Εθνικό σε όλα τα τμήματά του. Ευχόμαστε εμείς του επαγγελματικού τμήματος σε όλα τα αριστικά τμήματα να πάνε όλα καλά και ο Εθνικός να είναι πάντα στη θέση σαν το πρώτο όνομα μέσα ιστορικό όνομα στην πόλη. Επίσης να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο και τα Χρυσορυχεία για τη βοήθεια που προσφέρουν και όλο τον κόσμο βέβαια, ο οποίος είναι κοντά στην ομάδα και συμπαραστέγεται. Καλή χρονιά σε όλους. Στόχος της ομάδας, όπως τόνισε στη Δέλτα τηλεόραση, ο προπονητής του Εθνικού Γιάννης Ανδρεάδης, είναι η ομάδα του Εύρου να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα για να μπει στα play-off. Η φετινή χρονιά και η φετινή παρουσία της ομάδας είναι από τις καλύτερες που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Παρότι τις τελευταίες αγωνιστικές είχαμε κάποια τυχή αποτελέσματα, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, διότι είχαμε αρκετά προβλήματα και έτσι ευελπιστώ ότι στο τέλος θα είμαστε μέσα στους στόχους μας που ήταν από την αρχή μια θέση στην οκτάδα για να παίξουμε στα play-off και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και θα πάμε αρκετά καλά από εκεί πέρα.